Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Σε κάθε εκπομπή προσπαθούμε να δώσουμε ένα στίγμα πραγματικά, και το έχετε καταλάβει, τεχνολογία και κοινωνία. Πραγματικά η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στη ζωή μας αναπτύσσεται, διεισδύει και κατακτά όλες τις περιοχές του ανθρώπινου βίου. Αλλά βλέπουμε ότι αν δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά, έχουμε και παρενέργειες. Και κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, νομικό, τεχνικό, προσωπικό, πνευματικό τρόπο, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, πώς αυτή η τεχνολογία που κάθε μέρα αναπτύσσεται πραγματικά πολύ δυναμικά, μπαίνει πολλές ώρες στη ζωή μας, δηλαδή 24 ώρες πραγματικού επίγειου βίου, μπορούν να περιέχουν μέσα αρκετές ώρες ηλεκτρονικού βίου. Αυτός ο ηλεκτρονικός βίος επισέρχεται με τη θέλησή μας, χωρίς τη θέλησή μας ή και συνειδητά μερικές φορές, αλλά γνωρίζουμε πραγματικά ποιες επιδράσεις υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο θα σχολιάσουμε σήμερα ένα σημαντικό θέμα που σχολιάσαμε και στο παρελθόν βέβαια, την ηλεκτρονική τεκυβέρνηση. Ηλεκτρονική γιατί διεισδύει πραγματικά η τεχνολογία στον άνθρωπο και διακυβέρνηση γιατί κυβερνά η τεχνολογία αυτή όλο τον κόσμο. Δεν έχει σχέση μόνο με μένα, δηλαδή με τον εαυτό μου και τον αδερφό μου ή την οικογένειά μου, έχει σχέση με όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει με προσκεκλημένο τον κύριο Νούσκαλη τη νομική πλευρά αυτού του θέματος, δηλαδή τι νομικές συνέπειες υπάρχουν όταν, ας πούμε, καταστρατηγείται το προσωπικό ελεύθερο του ανθρώπου με την τεχνολογία αυτή. Και ξεκινήσαμε τότε με το θέμα ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρωτοξεκίνησε με τις κάρτες της τραπέζης. Μετά άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει και σε άλλους χώρους και θα δούμε σήμερα πού έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία, πώς επιδρά στον άνθρωπο και τι πρέπει να γνωρίζουμε πραγματικά, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι καινούργια τεχνολογία. Την παρακολουθούμε κάθε μέρα κι εμείς και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε τον κύριο Αδαμόπουλο Ευστάθιο, οικονομολόγο, καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελετητή των φαινομένων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σε σχέση με το αντικείμενο βέβαια που επισέρχεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα οποία είναι κάρτες, τσιπάκια, κυκλώματα, οτιδήποτε έχει σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κύριε Αδαμόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που έρχεστε από μακριά, από την Αθήνα όπως γνωρίζουμε. Μελετάτε έτσι το θέμα. Πέστε μας πραγματικά πώς ξεκινήσατε να ερευνάτε ένα θέμα στο οποίο, ενώ η ειδικότητά σας είναι οικονομική, βέβαια έχει και θέματα οικονομικά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είδατε και μελετάτε προσωπικά ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κάρτα πολίτου και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγόγλου. Ευχαριστούμε το κανάλι σας για την πρόσκληση. Ήταν ένα προσωπικό ενδιαφέρον όταν εξαγγέλθηκε ότι θα χρησιμοποιήσουμε, θα μπει στη ζωή μας η κάρτα του πολίτη και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από προσωπικό ενδιαφέρον ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε μελετήσει αρκετά από το διαδίκτυο το τι ισχύει, το τι έχει εξαγγελθεί για τη χώρα μας, τι ισχύει στο εξωτερικό, πώς έχει χρησιμοποιηθεί, πώς έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες, πώς έχουν υπάρξει αντιδράσεις σε κάποιες άλλες χώρες. Και όλο αυτό το υλικό θα σας το παρουσιάσουμε σήμερα στην εκπομπή σας για να δούμε και αυτή τη διάσταση της επίδρασης της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο. Το στοιχείο που ενδιαφέρει την εκπομπή σας πάρα πολύ. Ευχαριστούμε έτσι για το ενδιαφέρον σας και το κυριότερο ότι πραγματικά βλέπουμε ότι προσπαθείτε έτσι με προσωπικό τρόπο, γιατί είστε ένα πρόσωπο γενικά, είστε και ένας καθηγητής. Μελετάτε από προσωπικό, είδαμε ενδιαφέρον. Mm. Δεν ανήκετε κάπου, ξέρω εγώ, σε μια ερευνητική. Ίσως έχετε και ομάδα κάποια, δεν ξέρω πού είσαστε, τέλος πάντων. Αλλά βλέπουμε ότι προσωπικά προσπαθείτε να δείτε κάποια φαινόμενα τα οποία μας επηρεάζουν. Για να δούμε έτσι την πρώτη καρτέλα μας, να δούμε τι γνωρίζουμε πραγματικά για τις τελευταίες δηλώσεις και ανακοινώσεις, ας πούμε, της πολιτείας μας για το θέμα της κάρτας του πολίτη. Το τι γνωρίζουμε, μισό λεπτό κύριε Δόμπουλε, το τι γνωρίζουμε για το KTAFP που θα το πούμε πέρα, από εδώ και πέρα να γνωρίζουμε ότι KTAFP είναι η κάρτα του πολίτου, να το γνωρίζουμε για να μην το ξαναεπαναλαμβάνουμε και να δούμε πραγματικά πότε ανακοινώθηκε από πλευράς πολιτείας αυτό το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για πέστε μας, κυρία Δόμπουλε. Μάλιστα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει εξαγγελθεί σχετικά πρόσφατα, αλλά στοιχεία της, τμήματά της, όπως είναι η κάρτα του πολίτη, έχουν εξαγγελθεί λίγο πιο παλιά. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από το βασικό εργαλείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την κάρτα του πολίτη. Αυτή εξαγγέλθηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο του 2010, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον κύριο Πρωθυπουργό.
Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν σε αυτή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας είπε ότι η κάρτα του πολίτη θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα. Θα είναι λοιπόν μια νέα αστυνομική ταυτότητα. Δεν θα μπορεί κάποιος να πει ότι δεν τη χρησιμοποιώ, θα την αφήνω σπίτι μου, θα είναι υποχρεωμένος να τη φέρει μαζί του. Και με αυτή την ταυτότητα θα μπορεί να κάνει πλήθος συναλλαγών με τη δημόσια διοίκηση χωρίς να απαιτείται άλλο έγγραφο. Δηλαδή ηλεκτρονικά θα μπορεί κάποιος να επικοινωνεί με το κράτος. Είναι λοιπόν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένα χρηστικό εργαλείο που βοηθάει την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Μάλιστα. Για να δούμε την επόμενη κάρτα. Στη συνέχεια, μετά από αυτήν την εξαγγελία, έγινε μια ηλεκτρονική διαβούλευση στην ιστοσελίδα στο opengov.gr. Εκεί, όταν είναι να εκδοθεί ένα καινούργιο νομοσχέδιο, κατατίθεται. Είναι μια ηλεκτρονική διεύθυνση του κράτους, opengov.gr, όπου κάθε νομοσχέδιο το οποίο πηγαίνει για ψήφιση στη Βουλή, πριν πάει για ψήφιση, βγαίνει στο διαδίκτυο και μπαίνουν οι πολίτες και καταθέτουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό λέγεται ηλεκτρονική διαβούλευση. Εκεί λοιπόν. Συγγνώμη, καταθέτουμε όλοι τις απόψεις. Όποιος θέλει. Όποιος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιθυμεί να καταθέσει την άποψή του. Επεξεργάζεται η κυβέρνηση τα θέματα. Προφανώς στη συνέχεια επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία, τις απόψεις και ανάλογα προσαρμόζει τα νομοσχέδια. Διαβούλευση πρόσφατη που έχουν γίνει είναι για αυτό το νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις και για πολλά νομοσχέδια που είναι επίκαιρα. Για να δούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στην αρχή λοιπόν έδωσε ένα νομοσχέδιο για την κάρτα του πολίτη. Ένα κείμενο που περιέγραφε το πώς θα είναι η κάρτα του πολίτη. Από εκεί λοιπόν μαθαίνουμε ότι θα περιέχει πληθείο. Εκεί οι ειδικοί της πληροφορικής μπορεί να την ξέραν αυτή τη λέξη. Εμείς μέχρι τώρα γνωρίζαμε το πληθείο. Να δούμε ξανά λίγο την εικόνα την ίδια. Τσιπάκι ή μικροεπεξεργαστή. Αυτό είναι ένα τσιπάκι, είναι γνωστό σε όλους μας. Πληθείο, συγγνώμη, είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν οι ειδικοί της πληροφορικής. Αυτό. Το πήραν δηλαδή από την αρχαία ναι. γλώσσα. Η κυριολεξία της λέξης, από ό,τι έχουμε ρωτήσει, είναι τούβλο. Σημαίνει τούβλο. Τώρα, λέγεται έτσι γιατί είναι η δημιουργία κατασκευής του πληθείου του τσιπ μοιάζει σαν χτίσιμο. Οπότε χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη. Ίσως βέβαια και περιέχει στοιχεία πυρίτιο και αυτά. Ναι, αυτά τα τεχνικά. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο ίσως το χρησιμοποιούμε το πληθύο μας. Δηλαδή η εξελινισμένη έννοια του τσιπ, γιατί το τσιπ είναι αγγλική. Ακριβώς. Και ή μικροτσιπ το ξέραμε, ή μικροεπεξεργαστή. Και τώρα είναι όλα αυτά τα λεφτά. Με αυτό λοιπόν, αυτό θα έχει κάποιες πληροφορίες μέσα και με αυτό το τσιπάκι, με αυτό το μικροεπεξεργαστή, θα μπορεί να βάζει κάποιος ψηφιακή υπογραφή. Αυτό το βλέπουμε στη δεύτερη καρτέλα. Θα δοθεί λοιπόν το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής. Μας πληροφόρησε η κυβέρνηση επίσης ότι θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας. Αυτό είναι από το κείμενο της διαβούλευσης. Θα μοιάζει με τις πιστωτικές χρεωστικές κάρτες. Να δούμε δηλαδή την επόμενη καρτέλα. Θα μοιάζει με τις πιστωτικές χρεωστικές. Βλέπουμε δεξιά τη γερμανική κάρτα του πολίτη. Είναι σαν τις δικές μας πιστωτικές κάρτες, ένα σκληρό πλαστικό. Και μας πληροφόρησε η κυβέρνηση ότι δεν θα περιληφθούν στην κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία. Αυτό γιατί υπήρχε ο φόβος ότι θα κουβαλάει πολλά στοιχεία επάνω της. Διαβεβαιώνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν θα κουβαλάει πολλά στοιχεία επάνω της, θα έχει λίγα στοιχεία. Αυτή ήταν η πρώτη διαβούλευση, ολοκληρώθηκε τον Γενάρη το Δεκέμβρη του 10, αρχές Γενάρη του 11. Και τα σχόλια που καταθέθηκαν ήταν περίπου 1.600, εκ των οποίων τα 1.500-1.400 ήταν αρνητικά. Δηλαδή υπήρξε έντονη αντίδραση στο πλαίσιο της διαβούλευσης σε αυτό το νομοσχέδιο για την κάρτα του πολίτη. Ήταν πολύ γενικό, δεν μας εξηγούσε τι πληθείο θα είναι, ποιες είναι τεχνικές δυνατότητες, σε τι εφαρμογές θα το χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα. Έτσι ήταν ένα γενικό κείμενο αρχών. Λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαβούλευση, μετά αντλούμε πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τη διαβούλευση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εδώ τώρα για την πρώτη διαβούλευση. Ναι, ναι. Είπατε ότι η πλειοψηφία δεν το ήθελε. Ναι, εκφράστηκε αρνητικά. Εκφράστηκε αρνητικά. Και δεν κατατέθηκε από την πλευρά της πολιτείας το θέμα τι συγκεκριμένα θα περιέχει, όπως είπατε. Μάλιστα. Εμείς επομένως δεν ξέραμε τι θα είναι αυτό. Απλώς τότε τι διαβούλευση έγινε. Αυτό ήταν και εμάς μια απορία, ότι πώς μας λες να πούμε τη γνώμη μας από τη στιγμή που δεν μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες. Ήταν ένα πείραμα προφανώς, μια δοκιμή, ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Σε αυτό το θέμα, στο θέμα της κάρτας του πολίτη. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την ανοιχτή διακυβέρνηση και συζήτηση με τους πολίτες, παίρνουμε τις απόψεις, αλλά εμείς δεν καταθέτουμε ακόμα νομοσχέδιο γι' αυτό, απλώς προσπαθούμε να δούμε
με τις δυνατότητες τεχνολογίας πάλι της ίδιας, ποιες είναι οι αντιδράσεις, πώς μιλάει ο κόσμος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα βέβαια, ναι. ηλεκτρονική δημοκρατία θα λέγαμε, θα δούμε αν η δημοκρατία βέβαια αυτή έχει δυνατότητα επιλογών και δεν είναι μόνο να ακούμε πραγματικά τι λέει ο λαός. Είναι κάπως έτσι. Θα το δούμε. Ας το πούμε. Για να δούμε την επόμενη. Προχωράμε στην επόμενη διαβούλευση. Η δεύτερη διαβούλευση ήταν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτός είναι και ο τίτλος. Αυτός ήταν ο τίτλος. Πρέπει να σημειώσω ότι ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ το πρώτο για την κάρτα του πολίτη δεν έχει έρθει. Το νομοσχέδιο της δεύτερης διαβούλευσης αυτό ήρθε πρώτο και ψηφίστηκε, πέρασε από τη Βουλή και τώρα έχει πάρει το δρόμο για ΦΕΚ. Τι περιλαμβάνει. Να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Καταρχάς θα μας πει κάποιος αυτό, μα αυτό είναι άσχετο με την κάρτα του πολίτη, γιατί μας τα αναφέρεται. Δεν είναι έτσι. Φαινομενικά είναι άσχετο. Έτσι. Δεν περιείχε βέβαια το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καμία αναφορά στην κάρτα του πολίτη. Δεν έλεγε πουθενά. Είχε 40 άρθρα, πουθενά δεν ανέφερε τη λέξη κάρτα του πολίτη. Αντίθετα, έλεγε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Βέβαια υπάρχουν κάποιες προβλέψεις μέσα στο νομοσχέδιο ότι με υπουργικές αποφάσεις θα οριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως μας την περιέγραψε ο Υπουργός και όπως φαίνεται και από το νομοσχέδιο, θα θέλαμε να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ένα μεγάλο σπίτι, ένα μεγάλο δωμάτιο, το οποίο θα φυλάει μέσα του όλα τα στοιχεία των πολιτών. Και η κάρτα του πολίτη είναι το κλειδάκι με το οποίο θα μπορεί να ξεκλειδώνει κανείς αυτό το δωμάτιο και να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία του πολίτη. Ναι. Στα στοιχεία του. Ναι. Άρα λοιπόν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάπως πρέπει να έρθει σε επαφή ο πολίτης με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό το κάνει με την κάρτα του πολίτη. Και η κάρτα του πολίτη μόνη της δεν έχει νόημα να δοθεί. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αν δεν έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άρα στην ουσία μιλάμε για συγκοινωνούντα δοχεία. Μιλάμε για το 50% και 50% μιας όλης εφαρμογής. Και το 50% λοιπόν της όλης αυτής εφαρμογής έχει ψηφιστεί. Ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες. Ο στόχος, μισό λεπτό να ξαναδούμε, η δεύτερη διαβούλευση αφορά καθαρά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς καμία αναφορά στην κατά του πολίτη. Ωραία. Και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο στόχος της ποιος είναι? Είναι η μηχανογράφηση, η ψηφιοποίηση, η ηλεκτρονικοποίηση όλων των δεδομένων των πολιτών, προκειμένου κάποιος να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, μέσω εφαρμογών που θα αναπτυχθούν. Με απλά λόγια, στόχος η εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό. Αν θα θέλατε να προσθέσουμε μια λεξούλα στην κάρτα του πολίτη, θα μπορούσαμε να βάλουμε τη λεξούλα κάρτα εξυπηρετήσεως του πολίτη. Είναι η λεξούλα που λείπει. Ωραία. Να το δούμε τώρα αυτό, πόσο πραγματικά εξυπηρετήσεως είναι. Προχωρώντας στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να πούμε, όπως είπαμε και πριν, το ηλεκτρονικό δωμάτιο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η ηλεκτρονική κλειδαριά και η κάρτα του πολίτη είναι το ηλεκτρονικό κλειδί που ξεκλειδώνει αυτή την κλειδαριά. Οι λέξεις είναι δανεισμένες και οι φράσεις από τη συνέντευξη τύπου, όχι η ηλεκτρονική κλειδαριά, το ηλεκτρονικό κλειδί. Είναι δανεισμένο από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Υπουργός όταν παρουσίαζε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους δημοσιογράφους. Εκεί λοιπόν εκτενώς την παρουσίαση αυτού του νομοσχεδίου αναφέρθηκε αρχές του έτους, αναφέρθηκε στην κάρτα του πολίτη. Οπότε εκεί καταλάβαμε και εμείς πώς αυτά συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Σωστό. Αυτό που είπατε ότι εφόσον υπάρχει ο ηλεκτρισμός, υπάρχει ο φορέας, το καλώδιο, έτσι, για να έχω εγώ φως, εγώ χρειάζομαι και λαμπτήρα. Μπορεί να έχω ρεύμα μέχρι την πρίζα, αλλά αν δεν βάλω μια συσκευή, προφανώς δεν θα έχει έννοια ο ηλεκτρισμός. Έτσι, έχω την κλειδαριά, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Συγγνώμη, τα επαναλαμβάνουμε. Ο κόσμος μας εδώ που μας ακούει είναι από 10 έως όσο μας ακούει. Πρέπει να τα λέμε απλά. Είναι καινούργια τεχνολογία και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε μερικές φορές για να τα κατανοήσουμε. Εσείς βέβαια τα ξέρετε, τα μελετάτε. Συγγνώμη που τα ξαναλέμε. Αλλά είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει σχέση με πολύ με τεχνολογία και δυσκολευόμαστε. Και εμείς που είμαστε λίγο, θα λέγαμε, που ασχολούμαστε και εμείς μπερδευόμαστε. Ωραία, να δούμε την επόμενη καρτέλα. Έτσι. Επανέλαβε λοιπόν ο κύριος Υπουργός για την κάρτα του πολίτη στην παρουσίαση του νομοσχεδίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ότι δεν θα έχει κάρτα του πολίτη άλλα στοιχεία του κατόχου της πλέον των βασικών. Ποια θεωρεί βασικά? Το αφημί, το άμκα, τον αριθμό κτηματολογίου, κάποιους βασικούς κωδικούς, έτσι, και τα λοιπά στοιχεία της ταυτότητας. Άρα λοιπόν θα περιέχει τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας και επιπλέον κάποιους κωδικούς. Αυτή λοιπόν θα είναι η κάρτα του πολίτη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος της κάρτας. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη καρτέλα.
Ένα μικρό συμπερασματάκι είναι ότι παρατηρούμε ότι όπως παρουσιάζεται είναι ένα μικρό απλό εργαλείο με 5 βασικούς κωδικούς και τα στοιχειώδη της αναγνώρισης του προσώπου επάνω στην κάρτα, αλλά όμως θα κάνει τα πάντα όσον αφορά τη ζωή μας. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ μικρό με πάρα πολύ μεγάλες εξουσίες. Πολύ μικρό πραγματάκι, ναι, με πολύ μεγάλη δύναμη. Πρόκειται για αντίφαση, εδώ λέμε δεν πρόκειται για αντίφαση, αληθινό είναι. Με ποια έννοια, ότι εάν είναι κλειδωμένα όλα αυτά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βεβαίως ένα πολύ μικρό κλειδί ανοίγει μια τεράστια πόρτα. Είναι απαραίτητο όμως αυτό το κλειδί για να ανοίξει την πόρτα. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για αντίφαση και επιπλέον θα μπορούσε σε επόμενο στάδιο που δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε έχει υποθεί ότι έτσι θα είναι, αλλά προχωρώντας στη τεχνολογία, τεχνολογικά θα γίνεται, θα μπορούσαν όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία να φορτωθούν στην κάρτα. Δηλαδή από τη στιγμή που αυτά τα τσιπάκια όσο περνάει ο καιρός αποκτούν και μεγαλύτερο χώρο, δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων δεδομένων, έχουν περισσότερο χώρο, τότε ναι, στο μέλλον όλα τα στοιχεία θα μπορούσαν να φορτωθούν και στην κάρτα. Προς το παρόν όμως λένε ότι θα έχει τα βασικά, άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργεί το καλώδιο, να λειτουργεί η γραμμή, όταν θα είμαι εγώ σε ένα σημείο εξυπηρέτησης να μπορώ να αντλήσω αυτά τα δεδομένα μου. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν αυτή η τεχνολογία που αυτά θα κρατάει λίγα ή πολλά δεδομένα άπτονται των προσωπικών μας ελευθεριών. Ναι. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος μας που πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι, μεν κρατάει δεδομένα και εμείς τον υπολογιστή μας κρατάμε δεδομένα, τα ανεβάζουμε στο διαδίκτυο και μόνοι μας τα προσφέρουμε μερικές φορές λόγω άγνοιας. Ένα βασικό στοιχείο και πολλές φορές από την εκπομπή μας προσπαθούμε να πούμε ότι δεν είμαστε πολίτες τοπικοί, ντόπιοι, γηγενείς εδώ της Ελλάδος ή οπουδήποτε αλλού. Είμαστε παγκόσμιοι πολίτες. Και το λέμε πολλές φορές στην εκπομπή για να δώσουμε και σε εσάς το στίγμα να μας πείτε και εσείς την εμπειρία σας ότι αυτή τη στιγμή εγώ μπορεί να μην έχω τεχνολογία στο σπίτι μου, αλλά εφόσον η κάρτα είναι ηλεκτρονική, είμαι παγκοσμιοποιημένος πολίτης. Συγγνώμη, είμαι τοπικός πολίτης. Αλλά αν τα στοιχεία αυτής της κάρτας οδηγηθούν και αλλού, που γίνεται αυτό, θα μας πείτε κιόλας, αυτό μας ενδιαφέρει, τα παίρνουν και κάποια άλλα τα στοιχεία μας, τα οποία εμείς δεν μας ρωτάνε. Αυτός είναι ο στόχος, να ενημερώσουμε ότι η τεχνολογία είναι καλή, αλλά ποιος την διαχειρίζεται. Κάτι άλλο γι' αυτό? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε ότι θα ξεκλειδώνει όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του κράτους. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται περί αντίφασης, αλλά όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί αύριο μεθαύριο ο πολίτης μέσα στην κοινωνία να μπορεί να λειτουργεί σε σχέση με το κράτος. Για να δούμε την επόμενη. Είναι αυτά που είπαμε τα στοιχεία, ότι ξεκλειδώνει ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων από άλλους υπολογιστές. Δηλαδή θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο ΚΕΠ, όπως πηγαίνουμε σήμερα, αλλά χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα. Πηγαίνουμε σήμερα, θα πηγαίνουμε τότε με την ηλεκτρονική ταυτότητα και θα τραβάνε τα δεδομένα μας, θα παίρνουν τα δεδομένα μας από άλλους υπολογιστές. Δεν είναι στους υπολογιστές του ΚΕΠ τα δεδομένα μας, είναι αλλού. Θα έρχονται εκεί. Και σε επόμενο στάδιο που είπαμε δεν έχει εξαγγελθεί, αλλά μπορεί τεχνικά να γίνει, είναι να φορτωθεί η κάρτα με όλα αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Δυνητικά δηλαδή. Δυνητικά, στο μέλλον, το Β είναι πολύ μεγαλύτερο. Αν θέλετε, εκτίθεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο κάποιο, γιατί φανταστείτε να κουβαλάει τα δεδομένα στην κάρτα του και να χάσει την κάρτα του. Έτσι. Είπαμε δεν ισχύει αυτό σήμερα. Θα μπορούσε στο μέλλον να γίνει. Ναι. Εδώ πρέπει να το ξαναπούμε ίσως ότι όλο και κάθε μέρα δίνουμε προσωπικά δεδομένα σε αυτό που λέμε διαδίκτυο, σε αυτό που λέμε τεχνολογία, σε αυτό που λέμε αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Τα παραδίδουμε και αυτό έχει ένα κόστος. Μερικές συνέπειες κάποια παιδιά, μαθητές, κάποιοι μεγάλοι βλέπουν. Όχι μου κλέψαν την κάρτα, όχι μου πήρανε από το μηχάνημα χρήματα γιατί ήταν κάποιοι άλλοι εκτός Ελλάδος κτλ. Δηλαδή θέλει να προσέχουμε. Καθόμαστε σε ένα μηχάνημα τραπεζικό και εκείνη τη στιγμή. Όχι να σκεπάσω το χέρι μου να μην δει τον αριθμό. Όχι να δω αν το κάλυμα εκεί δεν έχει ψεύτικο κάλυμα γιατί θα μου πάρει τα λεφτά. Δηλαδή, ναι, μεν καλή τεχνολογία. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει, θέλει και προσοχή. Εδώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω αν στην εκπομπή σας το έχετε θίξει το θέμα του Facebook. Είναι που λέτε ότι δίνουμε μόνοι μας προσωπικά δεδομένα. Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, σε ένα δημοσίευμα στο Βήμα, το διάβασα πριν μισό χρόνο περίπου, είπε ότι θα αναγκαστούν πολλοί νέοι στο μέλλον να αλλάξουν το όνομά τους. Γιατί δεν θα αντέχουν το παρελθόν τους. Επειδή το παρελθόν μέσω Facebook, μέσω των αναζητήσεων που κάνουν στην Google, μέσω όλων αυτών των δικτύων, κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα λένε αυτά, δίνει πολύ εύκολα κάποιος όλα τα προσωπικά δεδομένα, χωρίς να διαισθάνεται τον κίνδυνο, στο τέλος όταν θα έρθει σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, θα αναγκαστεί να αλλάξει όνομα για να μπορέσει να επιβεβαιώσει. Και εδώ λέμε εμείς, το λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Google. Άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στο τι ψάχνουν, τι γράφουν, τι αποκαλύπτουν από την προσωπική του ζωή.
Δεν το γνωρίζουν, κυρία Δεν το γνωρίζουν. Εγώ στην τάξη, όποτε έχω κάνει κουβέντα για το Facebook, έχουν μείνει όλα άφωνα. Mm. Και όλα έχουν πανικοβληθεί. Mm. Γιατί διαισθάνθηκαν εκείνη τη στιγμή που το συζητήσαμε ότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ευθύνη, κυρία Δημόπουλε. Εσείς στις τάξεις σας, εμείς εκεί, παντού, πηγαίνετε και εσείς ομιλείτε. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί αν η κάρτα αυτή πραγματικά είναι τεχνολογικό, το διαχειρίζεται η πολιτεία, κάνει διαβούλευση, ευαισθητοποιούμε, θα αντιδράμε. Όλα τα άλλα, ειδικά προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τα εκπροσωπεί η πολιτεία. Δεν είναι καν ελληνικά. Επομένως, δεν είμαστε πολίτες. Θα το πούμε πολλές φορές, πρέπει να το διδάξουμε αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά τα ακούμε αυτά τα δεδομένα στη ζωή μας, ότι είμαστε παγκοσμιοποιημένοι πολίτες όταν χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Και αυτό έχει τις συνέπειες αυτές. Βεβαίως, αν μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Δεν είμαστε και πολύ, μάλλον καθόλου υπέρ της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Μπορεί να είμαστε παγκόσμιοι πολίτες, αλλά βάζουμε ερωτηματικό στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Λοιπόν. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά να πούμε και κάτι άλλο, ειδικά με τα προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν εγώ ανεβάζω τα προσωπικά μου στοιχεία, γιατί έχω άγνοια ότι κάποιος θα χρησιμοποιεί. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι από μόνος μου μέλος αυτής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί στους μαθητές είπατε ότι ναι, συμβαίνουν αυτά και αυτά, αλλά τελικώς εγώ μόνος μου καταθέτω. Ανήκω στο σύστημα αυτό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο άλλος το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, δηλαδή όπως το νομίζει και δεν είναι και υπεύθυνο. Το ξαναεπαναλαμβάνουμε, το έχουμε πει πολλές φορές με ένα συνομιλητή σαν και εσάς νομικό, και ο οποίος το είπε. Υπάρχουν όροι χρήσης που δεν τους διαβάζει κανένας. Και είναι αρμόδια τα αντίστοιχα δικαστήρια που ανήκει το Facebook η Αμερική. Και δεν ξέρω αν τα τηρούν κιόλα και το Facebook και οι άλλοι αυτά που γράφουν. Δηλαδή, αν δεν δίνουν τα δεδομένα, πώς τα δίνουν. Ναι. Γιατί ξέρετε, οπότε έχω διαβάσει πολλές εταιρείες ανάλυσης καταναλωτικού προφίλ ή προφίλ χρηστών έχουν δημιουργηθεί, κρέμονται εντός εισαγωγικών στο Facebook και αναλύουν συμπεριφορές. Mm. Προκειμένου να έχουμε στοχευμένη διαφήμιση κλπ. Μάλιστα. Άρα αυτά τα στοιχεία υφίστανται επεξεργασία, είναι δεδομένο. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, ολοκληρώσαμε έτσι με το πρώτο συμπέρασμα. Ναι. Πήραμε μια γεύση. Το τι θα είναι η κάρτα του πολίτη, τι θα είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν. Να δούμε τώρα πραγματικά, εάν με την κάρτα αυτή του πολίτη που γίνεται αυτή η διαβούλευση και ο κόσμος ενημερώνεται, αν θα ενσωματωθούν και άλλα στοιχεία μέσα σε αυτή την κάρτα. Για πέστε μου, κύριε Δαμόπουλο. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τη σημασία των άλλων καρτών. Οι οποίες, όπως μας έχει πληροφορήσει ο κύριος Υπουργός, θα ενσωματωθούν στο τέλος στην κάρτα του πολίτη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι κάρτες θα πάνε μια μέρα στην κάρτα του πολίτη. Αυτά που κάνει αυτή η κάρτα, για παράδειγμα η κάρτα αγορών, θα το κάνει αύριο η κάρτα του πολίτη. Τι είναι η κάρτα αγορών, η κάρτα αποδείξεων ή φοροκάρτα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούνται και πολλά ονόματα για το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, πέρυσι άλλαξε το φορολογικό νομοσχέδιο και υποχρεούται ο κάθε πολίτης να συλλέγει αποδείξεις προκειμένου να τεκμηριώσει το αφορολόγητο που του έχει δώσει δικαίωμα το κράτος. Δηλαδή δεν το δίνει σε όλους το αφορολόγητο, λέει φέρε μου αποδείξεις για να σου δώσω το αφορολόγητο. Αυτό μας έβαλε σε μια διαδικασία να συλλέγουμε αποδείξεις. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι να εκδίδονται αποδείξεις και ένα είναι να συλλέγονται αποδείξεις. Η έκδοση πρέπει να γίνεται και πρέπει όλοι μας να έχουμε φορολογική συνείδηση και να ζητάμε την απόδειξη. Η συλλογή όμως και η καταγραφή και να τις δώσουμε αυτές τις αποδείξεις στην εφορία ήταν ένα τεράστιο βάρος που μπήκε σε όλους μας. Και σκεφτείτε τους ηλικιωμένους, σκεφτείτε τους ανθρώπους που δεν έχουν πολύ επαφή με τον υπολογιστή, με το Excel και έπρεπε να κάθονται να τα αθροίζουν αυτά στο κομπιουτεράκι, τι τεράστιο βάρος ήταν. Ήρθε λοιπόν και μας έδωσε ένα βάρος η κυβέρνηση με τη δικαιολογία της αποφυγής της φοροδιαφυγής. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι στα καταστήματα στην έκδοση αποδείξεων. Έτσι, να υπάρχουν συνεργεία που να ελέγχουν. Και όλοι να ζουν με το φόβο του ότι πρέπει να πάρω απόδειξη. Λοιπόν, σε αυτό δεν είδαμε κάποια παραπάνω δράση, δραστηριότητα, όμως ήρθε η συλλογή των υπογραφών. Μπήκε ένα βάρος στη ζωή μας. Έχετε λοιπόν η κάρτα αγορών, η κάρτα αποδείξεων, να μας αλαφρώσει από αυτό το βάρος ένα χρόνο μετά. Και λέει λοιπόν το Υπουργείο, αντί να κάθεστε και να αθροίζετε όλες αυτές τις αποδείξεις, θα σας δώσω εγώ μια καρτούλα. Και με αυτή την κάρτα, πάλι όπως είναι οι χρεωστικές πιστωτικές των τραπεζών, όπως θα είναι και η κάρτα του πολίτη, θα την χρησιμοποιείτε στα καταστήματα όταν κάνετε μια αγορά. Δεν θα σταματήσει η συλλογή αποδείξεων, θα παίρνετε την απόδειξη, αλλά ταυτόχρονα θα δίνετε και μια κάρτα, την οποία όπως βλέπουμε στη διαφάνειά μας θα χρησιμοποιείται στα μηχανήματα POS. Αυτά είναι τα μηχανήματα που έχουν τα καταστήματα, τα μικρά που έχουν ένα πληκτρολόγιο και μια οθόνη, στην οποία περνάνε την πιστωτική κάρτα ή τη χρεωστική κάρτα.
Να τα πούμε απλά, είναι αναγνώστες. Είναι αναγνώστες καρτών. Καρτών. Καρτών αγοράς όμως. Ναι, θα έχουμε την, την πιστωτική και την κάρτα αγορών που θα μας τη δώσουν οι τράπεζες. Το λέμε αυτό γιατί στην αρχή το Μάιο πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή, είχε γίνει μια διαβούλευση για την κάρτα αποδείξεων και έλεγε ότι θα φέρει barcode. Όμως κάποια στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά ενεπλάκησαν οι τράπεζες σε αυτό το project του Υπουργείου Οικονομικών της έκδοσης κάρτας αποδείξεων και πλέον η κάρτα αποδείξεων δεν θα έχει γραμμωτό κώδικα αλλά θα έχει αυτή τη μαγνητική ταινία. Θα είναι όπως οι κανονικές κάρτες των τραπεζών. Απλά θα είναι ανώνυμες. Έτσι. Μας είπε λοιπόν το Υπουργείο ότι θα είναι ανώνυμες αυτές οι κάρτες. Δηλαδή θα πηγαίνουμε μες στην τράπεζα και θα μπορούμε να την παίρνουμε αυτή την κάρτα χωρίς να δίνουμε το όνομά μας. Θα μας τη δίνουν ανώνυμα. Αν θέλετε να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Έτσι. Οι τράπεζες λοιπόν, οι κάρτες αυτές θα είναι ανώνυμες, θα τις χορηγούν οι τράπεζες, δεν θα ζητάνε το όνομά μας, άρα δεν θα ξέρουν οι τράπεζες σε ποιον ανήκει αυτή η κάρτα. Και όταν εμείς θα την παίρνουμε, θα στέλνουμε ένα SMS ή ένα μήνυμα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομικών θα ταυτίζει τον κωδικό της κάρτας με το αφημί μας. Άρα λοιπόν η κάρτα αυτή θα είναι επώνυμη στο Υπουργείο Οικονομικών, ανώνυμη στα δίκτυα των τραπεζών. Το τονίζω αυτό το ανώνυμη, γιατί θα δούμε και πιο κάτω ότι καμιά φορά δεν είναι και τόσο ανώνυμη. Από τη στιγμή που εγώ θα τη χρησιμοποιώ σε ένα κατάστημα, η ηλεκτρονική πληροφορία θα ταξιδεύει μέσω του δικτύου της τράπεζας για να φτάσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Χρησιμοποιείται λοιπόν η υποδομή των τραπεζών. Φορέας η τράπεζα. Είναι ένας φορέας, ναι. Φορέας. Δεν φαίνεται ποιο θα είναι το κέρδος των τραπεζών από την όλη διαδικασία, γιατί προφανώς έχει ένα κόστος αυτό. Και η συλλογή των πληροφοριών, το φτιάξιμο των αρχείων, η αποστολή των αρχείων μπορεί να χρειάζονται καινούργιες βάσεις δεδομένων, καινούργιοι υπολογιστές. Χρειάζεται πιθανώς μια υποδομή από τις τράπεζες. Mm. Δεν μας είναι γνωστό τι θα κοστίσει στην κυβέρνηση αυτό. Τι θα χρεώσουν οι τράπεζες στην κυβέρνηση. Ναι. Ή αν το κάνουν δωρεάν. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε κάποιο πρόβλημα με την κάρτα αγορών. Για να δούμε την επόμενη καρτέλα. Λοιπόν, θα είναι ανώνυμες τράπεζες, έτσι. Θα τις στέλνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι τράπεζες δεν θα γνωρίζουν τον κάτοχο, αλλά μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν. Τι μπορούμε να σκεφτούμε. Αν κάποιος λοιπόν, ναι, πού είναι το πρόβλημά μας, ότι αν κάποιος έχει κάρτα αγορών και έχει και χρεωστική πιστωτική κάρτα, προσέξτε, πάει κάποιος και αγοράζει 325,75 ευρώ ένα προϊόν, ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική συσκευή, δίνει την πιστωτική του κάρτα, 325,75, Αδαμόπουλος, και συνέχεια δίνει τη χρεωστική του κάρτα, 325,75, Ανώνυμος. Προσέξτε, αυτές οι δύο πληροφορίες έχουν χρονική σήμανση. Mm. Μπαίνουν στα συστήματα των τραπεζών με μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε την τάδε του μηνός, εκείνο το δευτερόλεπτο, εκείνη την ώρα. Και είναι δύο εγγραφές, η μία πίσω από την άλλη, με το ίδιο ποσό. Mm. Μπορεί η τράπεζα να αναγνωρίσει σε ποιον ανήκει αυτή η κάρτα αγορών. Βεβαίως. Ταυτίζοντας τα ποσά και τη χρονική του σήμανση που είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα η μία πίσω από την άλλη, μπορεί να ταυτίσει. Άρα λοιπόν. Υπό προϋποθέσεις, όταν υπάρχει και πιστωτική κάρτα και κάρτα αγορών, όταν χρησιμοποιείται και η μία και η άλλη, σπάει το απόρριτο. Μάλιστα. Γιατί υποτίθεται όλο αυτό το ανώνυμο γίνεται για να μην μάθουν οι τράπεζες ποιος αγοράζει τι, γιατί θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν πιθανώς την πληροφορία και να την πουλήσουν σε επιχειρήσεις, να φτιάξουν καταναλωτικό προφίλ κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ότι μπορεί να σπάσει το απόρριτο, βγήκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και είπε όχι σε αυτό το σύστημα. Όχι όπως θέλετε να το υλοποιήσετε. Να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Όλα αυτά τα λέμε τώρα και να ευαισθητοποιήσουμε και τους τηλεθεατές μας ότι εμείς οι απλοί πολίτες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πραγματικά, όχι μία κάρτα ή άλλη κάρτα. Ναι. Εσείς όμως, καλώς έχετε τον προβληματισμό και εμείς σκεφτόμαστε και βλέπουμε πραγματικά. Και εδώ είπατε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Ναι, ναι. Η Αρχή είναι υπεύθυνη. Η οποία είναι αρχή για να δούμε την καρτέλα και τι λέει αυτή η Αρχή. Η Αρχή λοιπόν έβγαλε μια γνωμάτευση πριν τον Ιανουάριο, πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Έβγαλε μια γνωμάτευση γιατί της έδωσε το σχέδιο για την κάρτα αποδείξεων του Υπουργείου και λέει όχι σε αυτό το σύστημα. Όχι. Γιατί. Γιατί θα μπορεί η τράπεζα, υπό προϋποθέσεις όπως είπαμε, να σπάει το απόρριτο. Βέβαια έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, θα συμπληρώσουμε λίγο, θα πούμε αυτό, ότι πραγματικά η τεχνολογία η ίδια μας φέρνει κοντά, μας φέρνει μακριά, καταργεί το ένα, έρχεται το άλλο, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, εμείς, δεν είμαστε έτοιμοι. Τρέχει πολύ μπροστά η τεχνολογία, δεν είμαστε έτοιμοι να αφομοιώσουμε αυτή την φιλοσοφία, αυτή την τεχνολογική φιλοσοφία, η οποία σε αυτούς που εμπλέκονται στις τεχνολογίες, διακυβέρνηση, τράπεζες, πολιτείες και αυτά,
κάνουν τη δουλειά τους, εμείς πρέπει να προσέχουμε. Απλώς κλείνοντας αυτό, να πείτε και εσείς μία λέξη. Αν θέλετε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί συμπληρώθηκε ο χρόνος. Ναι. Εγώ το παράπονο μου σε αυτό θα ήθελα να πω ότι η αρχή πρότεινε κάτι χειρότερο. Ναι. Εντός εισαγωγικών. Ναι. Τι πρότεινε ως λύση στην κάρτα αγορών, πρότεινε κάρτα με τσιπάκι. Είπε να εκδώσετε μία smart card. Δηλαδή, αντί να περνάνε οι πληροφορίες μέσα από τα δίκτυα των τραπεζών, να προστίθενται, να αθροίζονται πάνω σε μία, να φορτώνονται πάνω σε μία κάρτα και στο πηγαίνοντας εμείς σπίτι μας να την ξεφορτώνουμε, χρησιμοποιώ μεταφορικά τους όρους, στον υπολογιστή μας όλη αυτή την πληροφορία του τι αγορές κάναμε. Ωραία. Εδώ να το κρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, να το σχολιάσουμε. Κύριε Αδαμόπουλε, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Στην οθόνη μας βλέπουμε ένα ιστολόγιο, στο οποίο όποιος τηλεθεατής θέλει να μάθει περισσότερα στοιχεία για αυτά, είναι το ιστολόγιο αυτό όπως το βλέπετε, το οποίο εκεί μέσα υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρονται σχετικά με αυτά και ίσως να περιέχεται και κάποιο email συνεργασίας με αυτά τα πράγματα. Το δικό μου προσωπικό email, ο αριθμός fax της τηλεόρασης 4Ε. Να ευχαριστήσουμε όλους σας που μας παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να προσέχουμε και να είμαστε πάντα καλά.